Θα μείνουμε στο θέμα. Η υπόθεση των υποκλοπών παρακολουθήσεων φέρνει στην επικαιρότητα και πάλι το ζήτημα το πόσο ασφαλείς είναι οι τηλεπικοινωνίες στην χώρα μας και πόσο πραγματικά ιδιωτικές είναι οι συνομιλίες μας. Θα έχουμε την μεγάλη χαρά να συνομιλήσουμε με έναν εκ των πλέον ειδικών, με τον κύριο Νίκο Βασιλάκο. Είναι ειδικός κυβερνοασφάλειας και τεχνικός σύμβουλος της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ και με πετυχαίνετε επί το έργο σε ένα από τα εργαστήρια που έχουμε, όπου υπάρχουν οι ανιχνευτές για τις παρακολουθήσεις. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στο προφανές. Πόσο ασφαλείς είναι τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα, πόσο ιδιωτικές είναι οι συνομιλίες μας ή αλλιώς πόσο εύκολο είναι να παραβιαστεί αυτό το απόρριτο, αυτό το ιδιωτικό απόρριτο. Καταρχάς, επειδή όλα είναι διάτρητα, ξεκινάμε από το αυτονόητο. Δηλαδή, πρέπει να έχεις ενημερωμένη συσκευή, να έχεις αναβαθμίσει το λογισμικό της συσκευής, να έχεις όσο το δυνατόν πιο καινούργια συσκευή γίνεται, διετία δηλαδή. Συσκευή κανονικά πρέπει να την αλλάξεις, να είσαι στην ετήσια αλλαγή συσκευής και πρέπει μετά να μπει στις ρυθμίσεις της συσκευής και να κάνεις αυτό που τη δυνατότητα που δίνουν πλέον από πριν από ένα μήνα ξεκίνησε αυτό και η Google και η Apple δίνουν δυνατότητα απομόνωσης της συσκευής. Μπαίνεις στις ρυθμίσεις δηλαδή και πατάς τη λειτουργία απομόνωσης. Μόνο έτσι μπορείς να προστατευτείς. Αλλά να υπογραμμίσω ότι δεν γίνεται να έχουμε συσκευές στις οποίες δεν υπάρχει κλείδωμα οθόνης. Mm-hmm. Χωρίς κλείδωμα οθόνης δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα. Γιατί μια συσκευή που είναι στο κομωδίνο, μια συσκευή που είναι μέσα σε ένα χώρο, μέσα στο γραφείο και μένει αφύλακτη έστω και για λεπτό, μπορεί εκεί κάποιος να της φυτέψει ένα κοριό. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ενημερωμένη συσκευή, κλειδωμένη συσκευή και συσκευή που δεν μπαίνουν άσχετες εφαρμογές. Γιατί έρχεται ένας φίλος και μας λέει: σας παρακαλώ να σου βάλω μια εφαρμογή που κάνει το κινητό σου να πηγαίνει πιο γρήγορα. Και αυτή η εφαρμογή παρακολουθεί δεδομένα θέσης, δεδομένα κίνησης και οποιαδήποτε φωνητική επικοινωνία τη μεταφέρει σε όποια συσκευή θα του πεις μετά. Mm-hmm. Και επειδή οι παρακολουθήσεις είναι στην επικαιρότητα λόγω πολιτικών εξελίξεων, να πούμε ότι το να παραβιάσει κάποιος το απόρριτο ενός κινητού μπορεί να φέρει πολλά δεινά στον χρήστη του κινητού, από την απώλεια χρημάτων μέχρι την απώλεια προσωπικών στοιχείων που θα τον αναγκάσουν να έχει και ποινικά προβλήματα αύριο μεθαύριο, έτσι. Έτσι είναι και το πρόβλημα είναι, να σας πω που είναι το μεγάλο πρόβλημα, στους χώρους και στα γραφεία επιχειρηματιών που δεν τους έχουν ελέγξει για παρακολούθηση. Mm-hmm. Δηλαδή δεν γίνεται να είμαι μεγαλοεπιχειρηματίας, άνδρας ή γυναίκα εκατομμυρίων και να μην ελέγχω τον χώρο μου για συσκευές, για GSM εκπομπές, για συσκευές που εκπέμπουν μέσω κινητό, για κοριούς και όλα τα σχετικά. Είναι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ εύκολο κάποιος να κάνει έναν έλεγχο στο χώρο του και να διαπιστώσει ότι μπορεί να λειτουργεί στο γραφείο του με ασφάλεια, στο σπίτι του με ασφάλεια, στο αυτοκίνητό του με ασφάλεια. Καλός ή κακός, είμαστε στην ψηφιακή εποχή. Όσα εργαλεία έχουν για την παρακολούθηση, τόσα εργαλεία υπάρχουν για την αντιπαρακολούθηση. Mm-hmm. Επιτρέψτε μου μία ερώτηση. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δώσετε απάντηση, αν έχετε το δικαίωμα. Εάν θεωρείτε πως το νομικό πλαίσιο είναι παρκές για να καλύψει τον καταναλωτή. Ποτέ το νομικό πλαίσιο δεν είναι στο επίπεδο που πρέπει να είναι. Πάντα η τεχνολογία και η αγορά, η ελεύθερη αγορά, ο κόσμος του πεζοδρομίου είναι ένα βήμα μπροστά. Mm-hmm. Το κράτος νομικά έπεται, ακολουθεί και καθυστερεί. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει νομοθεσία για να προλάβουμε τις εξελίξεις. Δεν τις προλαβαίνουμε ποτέ. Γιατί με το που θα βγει η νομοθεσία για το σήμερα έχει γίνει αύριο ήδη. Mm-hmm. Κάτι τελευταίο. Δεν θα μπορούσαμε τώρα να δώσουμε πρακτικές συμβουλές. Αναφέρεται κάποιες στην αρχή. Θα πρέπει να κάνει ο καθένας από εμάς για να ανεβάσει το επίπεδο δυσκολίας παραβίασης του κινητού του. Με μία κίνηση, μόνος του μπορεί να κάνει κάτι ακολουθώντας τις οδηγίες ή πρέπει να πάει στον ειδικό? Μπορεί. Τα πρώτα μέτρα είναι τα προσωπικά μέτρα, που σημαίνει καινούριο κινητό ή κινητό ενός έτους. Mm-hmm. Φορτισμένο κινητό. Κινητό αναβαθμισμένο, το λειτουργικό πρέπει να είναι αναβαθμισμένο. Σήμερα ήμουνα σε δύο κανάλια, βγήκα ζωντανά και είδα και στα δύο κανάλια προσωπικό στα κανάλια με λογισμικό που ήταν διετίας. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή δεν γίνεται να μην έχεις ένα αναβαθμισμένο και ενημερωμένο κινητό. Και να σας πω κάτι, το να φέρεις έναν ειδικό στο χώρο σου κοστίζει 200, 300 ευρώ, 500 ευρώ. Τα χρήματα που χάνεις δεν είναι χιλιάδες ευρώ. Δεν θα χάσεις 6.000 ευρώ, 8.000 ευρώ από μία απάτη. Δηλαδή
δεν πρέπει να προστατευτούμε, να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Εγώ αναρωτιέμαι ο κόσμος, ειδικά ο δραστήριος, ο επιχειρηματικός κόσμος, τι περιμένει. Μάλιστα. Ειλικρινά. Ευχαριστούμε τον χρόνο σας. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Ευχαριστούμε πολύ.